το όνομα του. Ναι, πες μας για ποιον μιλάς. Αυτός ο ακατονόμαστος ποιος είναι, ρε παιδί μου? Κύριε Ρολάντο, ακατονόμαστος είναι αυτός που θέλει να αγοράσει έναν παίχτη και σκέφτεται 3 χρόνια για να το αγοράσει τον τέταρτο. Ακατονόμαστος, μάλιστα, είναι αυτός που αν δεν επάρχησε η Ομόνοια για να μας κάνει δώρον τον Καρυπίδη και τον Αλονεύτη, τότε θα είμαστε σε άλλη τετράδα της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος. Ακατονόμαστος, κύριε Ρολάντο μου, θα ήταν αυτός που κάθε καλοκαίρι έχει μας και καθόμαστε μέρα νύχτα στα ράδια να ακούσουμε ποιον παίχτη θα πάρει μεταγραφή παντέσου να πιάσει τον Μέση, ενώ στο τέλος παίρνει τον κάθε Πόρτο και τον κάθε Ζουέλα. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι ακατονόμαστος, κύριε Ρολάντο μου, είναι αυτός που έχει προϋπολογισμό 13 και ρώνει τους παίκτες κάθε 28 του μηνός, όχι σαν κάτι άλλους κομμουνιστές που ακόμα να τους καιρώσουν τον Ιούλιο, και κάθε τετρόιτες που τον κάθε κούπατζι μάντι αεκτή μες στη Λευκοσία και τον κάθε Ορθοσιάτη. Ακατονόμαστος, κύριε Ρολάντο, είναι ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που πρέπει να φύγει immediately. Ιβάν, go home! Κυρίες και κύριοι,